Ξεκίνησε καλά. Καλά ξεκίνησα. Καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Του Αθλητικού Μετρόπολης. Μπερδεύτηκα, ρε φίλε. Εντάξει, μπερδεύτηκα. Τα παιδιά της Καλαμανίας. Μπερδεύτηκα. Είναι όλη παρέα εδώ. Ντρούλινγκ Μπουγάτσας σε. Τι έγινε, τι κορδόνε, ρε. Δείξτε τον, ρε. Δείξτε τον, ρε. Δείξτε τον. Ζάχο το κύπελο, εμείς ψάχο. Γιατί το μούτρα. Θα ρίξει και είναι ο Ράμφο το αυτό που πάει να παλέψει με το Ρώσο να βάλει πρώτη φέρ. Ναι, για λέγε. Το καλό καλοκαίρι και καλέ διακοπέ στα παιδιά από δίπλα. Ναι. Ξεκίνησαν οι διακοπέ για εσά, νομίζω. Στον πρωταθλητή του βολέι, τι μου πει. Στον ενεργεία από το κράτορα. Αυτό είναι. Απλά. Κάνει φορέ τη δουλειά. Λέγε. Τα ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι. Κύριε Ζάχο. Ναι, μ' ακού. Ναι. Τι προτιμά να πάρει το κύπελο ή να ρίξει τον μπακ στον μπακ. Το κύπελο. Προετοιμάστε το κύπελλο. Ναι. Είσαι σίγουρος. Βέβαια. Επίσης ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια είναι η τελευταία ομάδα από Θεσσαλονίκη που διεκδίκησε πρωτάθλημα στο μπάσκετ? Ποια είναι η τελευταία ομάδα που διεκδίκησε πρωτάθλημα στο μπάσκετ? Που διεκδίκησε ή που πήρε? Που διεκδίκησε. Που διεκδίκησε. Ναι. Πάω. Ποιο έτος? 93, 94. Το 2000. Το 2000. Ναι, ναι, το 2000. Ανέσω με τον Παναθηναϊκό 3-2, ναι. Εσείς όχι το 2000, πιο νωρίς. Εσείς πω, το 2000, το 99 πήραμε το κύπελλο, κύριε Ζάχο. Ωραία. Το 2000. Τι μας αποδεικνύεις, ότι είσαι μεγαλύτερη ομάδα μπασκετικά από τον Άρη, φίλε. Εννοώ ότι σε αυτή τη δεκαετία, ναι, η μόνη ομάδα από Θεσσαλονίκη που έχει διεκδικήσει πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ. Έγινε, φίλε, στη μεγαλύτερη ομάδα. Τώρα που μου το πες στο κατάλαβα. Κύριε Αυτοκράτορα, από πότε έχετε να πάτε σε τελικό πρωτάθληματος μπάσκετ? Το 92. Ευχαριστώ πολύ, καλή νύχτα. Έγινε, φίλε, μεγαλύτερη ομάδα. Άλλο έπρεπε όμως να του ρωτήσεις. Εμένα, κοίτα. Μέτρα μέχρι το 21 και αν δεν πάθεις σύλλικο. Ναι. Άλλο έπρεπε να του ρωτήσεις. Τρία ποτήρια νερό τότε. Άλλο έπρεπε να του ρωτήσεις. Ή θα ακούσουμε άλλο, ρε παιδί. Άλλο έπρεπε να του ρωτήσεις. Ή θα ακούσουμε άλλο. Προτιμάς να πες ο ΠΑΟΚ Β' Εθνικής στο ποδόσφαιρο ή να πάρεις το κύπελο? Όχι στο μπάσκετ. Άλλο. Άλλο να το ρωτήσεις. Ακμάζουν και παρακμάζουν. Εγώ ξέρω. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην παρακμή. Έκλεισε, έκλεισε η κρατική κάνουλα και είναι στην παρακμή του. Σωστό. Δεν έκλεισε καμία κρατική κάνουλα. Είσαι κούκλο. Γιάννα, ωραίο Καστρο. Οπα. Η Γιάννα σε λέει ότι είσαι κούκλο. Έλα, κούκλο. Στη σχολή τη Φλόρι, δηλαδή. Έλα, μια καλά. Εντάξει, εδώ έχουμε και κοσομασιόν. Βέβαια. Θα κάνουμε και κοσομασιόν εδώ σε τέτοιο. Σχολή τη Φλόρι είναι αυτό. Μη σε ωραίο Καστρο. Μισό ρεό, ο Κλούνερ είναι το φτωχό. Κοιτάξτε, για μένα περισσότερο αξία, γιατί για το κύπελλο έχουμε αρκετό καιρό. Σε χαλάει, Είμαι ερωτικός τύπος. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ ήρθα εδώ να μιλήσω περισσότερο για το μπάσκετ. Μπάσκετ. Ναι. Δεν έχει ιδέα από μπάσκετ. Και ναι, εγώ δεν έχω ιδέα από μπάσκετ, αλλά γίνονται κάποια πράγματα. Χρόνια πολλά και στο. Και, ναι. Έχει επέτειο και ο. Ποιος? Γενέθλια, αν ζούσε, δεν είχε ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ, γενέθλια, σήμερα. Ναι. 20. Στις 20. Ναι, ναι. Εγώ κλείνω σήμερα 7 χρόνια γάμου, φίλε. Περαστικά. 7 χρόνια. Καλά να πάθεις. Λοιπόν, εσύ πώς είσαι? Λοιπόν, ξέρω. Και ο Λάζαρος. Ποιος Λάζαρος. Κωνσταντινόπουλος. Του Λαζάρου ήταν χθες. Α, ναι, ναι, του Λαζάρου. Είχα μια στεναγόρια εγώ. Ωραία. Συνέχισε, φίλε. Τετάρτη. Λοιπόν, την Τετάρτη δεν υπάρχει περίπτωση η ομάδα μέσα στη ζούγκλα της Πηλέας να χάσει. Ούτε για πλάκα δεν χάνει η ομάδα. Άσχετα με αυτό το χάλι που παρουσιάζει, δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στη ζούγκλα. Μ' αρέσει, φίλε. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι θα χάσει, γιατί θα χεστούν οι άλλοι με το που θα μπουν μέσα. Συμφωνώ απόλυτα. Θα μουδιάσουν και όπως και στην Τούμπα. Για να δούμε. Όπως και στην Τούμπα. Άμα παίξει φίλο ο Σταυρίδης, αν πάρει τον Σταυρίδη, κάτι γίνεται. Σταυρίδης. Έγινε, φίλε, για χαρά. Αν βάλει τον Σταυρίδη. Δεν ασχολούμαι τώρα με άλλες ομάδες. Good, good. Όσο good. Μέσα στο παλατάκι δεν χάνει ομάδα. Στην επόμενη φορά. Σωστά, δεν θα μπορούσε να τα κατέβει ο Τζόρνταν και Σκότι Πίπερ. Έχουν Τζόρνταν. Ούτε για πλάκα δεν χάνει αυτή. Σίγουρα, πού να χάσει. Επόμενη. Αυτή η γκάλια ομάδα. Γρήγορα η γραμμή. Η γκάλια ομάδα δεν χάνει ούτε για πλάκα. Έγινε, φίλε. Μπάι. Επόμενη γραμμή. Έχουν Μάικλ Τζόρνταν. Έχει Μάικλ Τζόρνταν. Για καμιά σχέση με τον Σκότι Πίπερ. Όταν έκατε εσύ Μάικλ Τζόρνταν τον Γκάρι και τον Γιαννάκη, δεν έχετε την τόπη κοντρόλ. Έτσι να κάνω. Δεν τα έχετε τότε. Ο κύριο τώρα, ο κύριο υπουργό, ο κύριο Ιωαννίδη. Ναι, ναι, ναι. Επόμενη γραμμή. Όλα ήταν λεγμένα μόνο του Πάου και ήταν γραπτοκομμένο. Καλημέρα. Καλημέρα. Εμείς ξέρουμε το πολλά λέτε. Και ίδιο. Τώρα έπιες και τον Κάλι. Για αυτό μας φέρνεις εδώ, για να λέμε. Έλα, τον Κάλι τον διώξατε τώρα, εντάξει. Καλά κάναμε. Για να λέμε μας φέρνεις εδώ, για να λέμε. Τον Κάλι δεν τον βρίζατε, ρε. Καλά κάναμε. Εσύ δεν τον βρίζατε, που είναι τον Παναθηναϊκό. Λογαριασμός. Εγώ σε πήραξε που δεν τον έπιασε. Λογαριασμός. Εσύ είπες για ντόπινγκ τώρα.
Πάντω πολλά ψυχολογικά προβλήματα σα άφησε ο Γκάλη. Γκάλη 20 χρόνια έχει σταματήσει το. Έλα ρε παιδιά, σκάστε τώρα. Σταμάτα, μιλήσουμε. Έλα τώρα που σε θέλει να μιλήσει. Για καινούριο. Τι, το φοβηθώ. Δεν μίλησε. Επόμενη γραμμή. Έλα ραπ. Δεν σ' ακούω. Ραπ. Σ' ακούω τώρα. Καλησπέρα. Εσεί ακούτε. Ακούω. Α, ρε, θα ανοίξει το. Τι δεν μιλάει, δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Και εσύ παοξίζει, δε φίλε. Τι ομάδα είσαι. Σε ακούμε, ρε φίλε. Ρε, κλείσε το. Την τηλεόρασή σου, ρε φίλε. Μικροφωνίζει, ρε φίλε. Πάστε κανίβαλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, ρε. Κλείσε. Σ' ακούμε τώρα. Ραπ, μ' ακούς. Σ' ακούω, ναι. Έλα, δεν έχω τηλεόραση ανοιχτή καταρχήν. Πώς μικροφωνίζει, ρε φίλε, τι έχεις. Τι έχεις, την κουζίνα έχεις ανοιχτή. Τα μικροκύματα έχεις, τι έχεις, πότε δεν έχεις. Άκουσε με, σε παίρνω από το πόλεμο, έχω ξαναπάρει. Δεν σε βλέπω, δεν έχω τηλεόραση. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, Γιώργος από πότε, παντού στο Άρη. Δεν σ' ακούω καλά, κλείς τώρα. Έλα, ραπ. Δεν σ' ακούω, δεν τον ακούω. Έλα, ρε φίλε. Ή πρόβλημα έχει το κανάλι εδώ. Είναι για τους κλώτσους τα μηχανήματα ή εσείς έχετε πρόβλημα στο τηλέφωνο σας. Ένα από τα δύο. Επόμενη να πούμε. Νίκη εμείς. Και αν πέσει από τη Νέα Δημοκρατία σήμα. Σήμα. Λέγε. Τετάρτη νίκη εμείς ή εμείς γιατί είμαι ο αυτοκράτορ. Αυτοκράτορα. Φέτος θα είναι κυπελάκι. Θα είναι κακατσοκύπελο φέτος. Δεν μας είπες. Ακού να σε πω γιατί ακούγεται πολύ. Όχι, δεν μας τα απάντησε γιατί 15 χρόνια αυτά τώρα μας λέει. Σταμάτα εσύ. Τι σταμάτα εσύ, μας έχεις κάνει μουσκεμά. Θα είναι κυπελάκι φέτος. Θα είναι κακατσοκύπελο. Ραπτό που λέει. Κοίτα να δεις που μιλάνε και ποιοι μιλάνε. Και με κάνεις Παναγία. Επόμενη. Είμαι κόβης Κωστή. Επόμενη, σε μιλάω, Ιχολύπτη. Δεν μ' ακούς, Ιχολύπτη. Επόμενη, γεια. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Από την Κιτρινό Μαυρία τηλεφωνώ ρε. Ποια είναι η Κιτρινό Μαυρία? Ιβέρια. Ιβέρια. Ναι, ρε. Με τα ροδάκινα. Πανηγυρίσαμε σήμερα όλη την κατάκτηση. Τρεις είστε όλοι και όλοι ρε. Μην μιλάς, μην διακόπτε το κουμπά. Εσείς δεν είστε κανένας. Μπουκάτσε και εσύ θα φας κανένα κουδί. Και είστε και δυο κοντοί, θα πάτε πιο κάτω. Εσύ είσαι ψηλός. Όχι, δεν είμαι, μετρίου είμαι. Μετρίος, ναι. Επόμενη. Όχι κοντή, λιγότερο ψηλή. Ρε εσείς θα σκάσετε να μιλήσει ο κόσμος. Όταν μιλάω ρε ανάγωγε. Αμά είσαι με καμιά κόμμενα, ναι μωρό μου αυτά. Εσύ πού το ξέρεις πως μιλάω στην κόμμενα. Δεν πήγαμε στην δισκοτέκ. Στην δισκοτέκ. Δεν είχαμε πάει. Πώς μιλούσα. Και χόρευα. Αγριάνθρωπος ήμουν και εκεί. Σιγά, 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 σιγά άντρα. Φοβήθηκα τώρα. Ο Ταρζάν. Ναι. Ο Ταρζάν. Ο Ρίγκο. Φίλε, λέγε. Έτσι είναι, φλαράκι. Άμα έχει το μαδάρα και βλέπει μπαλάρα, γίνεσαι σε Ταρζάν. Έλα, φίλε. Εμεί μιλάμε, ρε. Ναι. Καλησπέρα. Γεια, φίλε. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω για ένα λεπτό χωρίς να με διακόψετε. Ναι, μίλα, αλλά επειδή η γυναίκα κοιμάται πάνω. Σήμερα όλοι οι συγχαστήρες πήραν τίποτα. Ρε, φίλε, συγγνώμη. Μπορεί να ανοίξει λίγο τα ηχεία, ρε, φίλε, από μέσα. Καρκίνο το έντερο θα με βγάλει. Άντε, μην κλείσει αυτή τη λέξη. Άντε να πούμε. Τι χτυπάστε μα. Άντε να πούμε. Μπορείτε λίγο να μα βοηθήσετε από μέσα. Άντε, πάρε. Όλο χτυπάς, ξέρω. Για αλλάξει καλό. Καλό σου δώσε χτυπάω. Εντάξει μέσα. Για ποιο λόγο χτυπάω. Έτσι, καρκίνο και καρκίνο. Βάλε. Μ' ακούτε. Καρκίνο ρε, μισό λεπτό. Ένα, δύο, τρει, τέσσερι. Οι τρει από καρκίνο δεν πεθάνε. Σταμάτα ρε. Τι σταμάτα. Στατιστικό. Μπορεί και πέντε. Έχουμε γραμμή στον επόμενο κύριο. Δεν μιλάει. Καλησπέρα. Τι είναι, ρε. Ναι, γεια σας. Ο Γιώργος ο Μήνος είμαι. Γεια σου, Γιώργο. Τι έγινε. Κόπια που έπαιξε. Και εσείς πάρετε κανένα ψεύτικο κύπελο να βάλετε. Πάρετε κανένα ψεύτικο κύπελο να βάλετε και στο Κλειάδη Παλαρούτσο. Καλή τηλεθέαση, δεν πειράζει. Καλημέρα. Καλή τηλεθέαση. Καλημέρα. Έβαλα αυτό που είναι. Έβαλα. Αργό πεθαίνει. Έτοιμο, σε φίλε, διασωληνωμένο, σε τι έγινε. Γεια, τι φτιάχνεις. Τι? Τι φτιάχνεις, καλά είσαι. Ένα παππούς. Έλα, παππού, λέγε, τι θες. Τι κάνουμε, και λέμε. Τα ψευδοειδή. Τι κάνουμε. Ναι. Σου μπαίνουμε καλά. Γεια, εσύ. Λέγε, ρε παππού. Καλά, ρε. Καλά, σε τηλεφωνία. Εσύ το Πετρουλάκη στο Δεκέμβριο. Τι παπά πήγατε να μας πουλήσετε. Παπά. Τον Περόνι ρε που θέλατε να μας φορτώσετε. Ποιος? Τον Περόνι ρε. Τον Περόνι θέλαμε να σας φορτώσουμε, ναι. Ναι, τι παλτό είναι αυτό, ρε. Παλτό είναι ο Περόνι. Το ατρόμητο του. Το ατρόμητο του Center for. Τον καταδίκασε. Τον καταδίκασε. Τι το πόντο πρώτο είδες. Είδες τι έρχεσαι. Πόσο κοσίς είναι φίλο ο Περόνι. Ο Περόνι που έκανε από 40 μέτρα γκολ. Και εσύ πήρες τον Αμορόζα τον Κοτοκόλλη. Και έχω 7 γκολ. Εγώ τον Περόνι το θέλω στον Άρη πάντως. Εσύ τον Περόνι
Ε, δεν τον ήθελε στον Άρη. Εγώ το θέλω. Και πήρε τον Αμορόζο, ε. Αλλά μην πήρε παρανόμια πράγματα. Έλα, ρε φίλε. Ακούσε να πω μου, ναι. Ναι. Άντε, βλάχο, άντε, βλάχο. Κλείσε τον Άρη. Από το παράτσο. Μας μάθεις μπάλα. Από το παράτσο μας πήρε. Μας πήρες να πούμε από το υπόγειο. Βλάχο. Α, βλάχο.